Σήμερα, εκτός όλων των άλλων, η εκπομπή τελευταία της σεζόν έχει μια ξεχωριστή χαρά και νιώθει τιμή στους καλεσμένους της να έχει για πρώτη φορά έναν άνθρωπο από το μπάσκετ. Και επειδή σε μια ποδοσφαιρική εκπομπή είναι δύσκολο να μπει κάποιος από το μπάσκετ, αν δεν είναι το ίδιο το μπάσκετ, Ντέμις Νικολαίδης, η εκπομπή μίλησε πριν από λίγο με τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Μίλαμε το λογιστή σου, ενός καλού του φίλου του Στάθη Ρούσου, του φοροτεχνικού Στάθη Ρούσου. Ήταν μια ευκαιρία και για μας να κάνουμε την απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουμε μαζί τώρα τη συζήτηση που είχαμε με τον θρύλο, με τον σπουδαίο, με τον κορυφαίο, με τον ένα και μοναδικό Νίκο Γκάλη. Γεια σας κύριε Γκάλη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή που συνομιλούμε μαζί σας. Καλησπέρα, να είστε καλά, να είστε καλά, καλησπέρα. Και σας βρίσκουμε και σε μια πολύ σημαντική μέρα και για σας προσωπικά. Η κόρη σας έχει σήμερα γενέθλια, αν δεν κάνουμε λάθος, η Στέλλα. Ναι, ναι, έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 16 της. Είναι σημαντική ημέρα για μας, για τη μικρή, για όλη την οικογένεια. Και τώρα κύριε Γκάλη, μπορεί να μην είναι και τόσο μικρή, αλλά για σας, όπως για τους μπαμπάδες, πάντα θα είναι το μικρό κοριτσάκι στην αγκαλιά σας, φαντάζομαι. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Γκάλη, τη συναντάμε και τώρα... Και 100 χρονών να γίνει, για μας θα είναι παιδί. Σωστά. Τη συναντάμε την κόρη να ακολουθεί μονοπάτι πρωταθλητισμού στο cheerleading, το οποίο είναι και ολυμπιακό άθλημα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Άρα υπάρχει προοπτική, υπάρχουν συμμετοχές στα παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ολυμπιακούς αγώνες. Ενευθέτω. Πώς πήγαν τα πράγματα στο πρόσφατο, στο Ορλάντο, πού έγινε η διοργάνωση πρόσφατη? Στο Ορλάντο έγινε. Πολύ καλά πήγαν τα κορίτσια. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια. Έκτη θέση κατέκτησε η Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε, έκτη θέση παγκοσμίως είναι μια μεγάλη υπόθεση. Και αυτά τα κορίτσια είναι μικρά κοριτσάκια, είναι 16-17 χρονών. Ενώ είχαν να κάνουν και με επαγγελματίες κοπέλες που ήταν και λίγο πιο μεγάλες σε ηλικία. Άρα εγώ το θεωρώ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας. Και έτσι είναι. Κύριε Γκάλη, η γενιά μου, η προηγούμενη γενιά από μένα, οι επόμενες από μένα μάθαμε μπάσκετ από εσάς. Δηλαδή σας βλέπω και εσείς είστε το μπάσκετ για μένα. Και τότε ήμασταν και όλοι οι Άρης εκείνη την εποχή. Οπότε το πρώτο μου έρχεται να σας ρωτήσω το άμεσο είναι αν είδατε το τελευταίο Final Four και πώς είδατε τη διοργάνωση, πώς είδατε τον Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβα να το δω, έμαθα όμως, ήταν άτυχος ο Ολυμπιακός. Αυτά συμβαίνουν στα Final Four, είναι όταν φτάνεις σε ένα Final Four θέλεις και λίγη τύχη. Ίσως την επόμενη φορά να είναι αλλιώς τα πράγματα. Και το δεύτερο που, συγγνώμη Γιάννη, είναι να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Αντετοκούμπο και για την καριέρα του στο NBA. Κοίτα, ο Γιάννης δεν χρειάζεται να πω εγώ, το βλέπουμε όλοι. Κάνει φοβερή καριέρα. Το παιδί έχει φοβερό ταλέντο, έχει ιδανικό κορμί για το NBA. Τον εύχομαι όλο το καλύτερο, για αυτή φαίνεται ένα καλό, απλό παιδί, έτσι κατάλαβα όταν τον γνώρισα. Και θέλω να τον πω να καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και μετά. Πιστεύω απέδειξε πολλά, έχει και πολλά ακόμα να αποδείξει. Σε εκείνη την φωτογραφία που έβαλε μαζί σας στο Instagram, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, έριξε το Instagram του Γιάννη, αυτό που έγραψε είναι ότι είδε τη φλόγα, τη φωτιά στα μάτια σας. Που είναι λογικό, ακόμη και τώρα, όσοι μιλάνε μαζί σας το βλέπουν. Εσείς τι βλέπετε στα μάτια του Γιάννη? Ο Γιάννης, το βλέπω στα μάτια του, είναι ένα παιδί που, παρόλο που έχει φτάσει ψηλά, θέλει να φτάσει ακόμα ψηλότερα και αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού. Βλέπω ότι θέλει να μάθει, με έκανε πολλές ερωτήσεις, δεν έχει καθόλου του πένω, είναι superstar το παιδί. Μπράβο του πάντως και πιστεύω με αυτή την ψυχολογία θα φτάσει και πολύ πιο ψηλά. Τώρα αυτό που λέτε, εγώ είμαι ανάμεσα σε εσάς που μας βγάλατε στους δρόμους το 1987 για αρχή, γιατί μετά ακολούθησαν κι άλλοι έξοδοι για πανηγυρισμούς. Και εμείς ήμασταν από την πλευρά που δεν το πιστεύαμε, αλλά το πιστεύατε εσείς. Δίπλα είναι η γενιά του 2004 στο ποδόσφαιρο που μας έβγαλε και αυτή στους δρόμους
Αυτοί το πιστεύανε, πάλι εμείς δεν το πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε. Έτσι, αναρωτιέμαι δηλαδή τι σημαίνει να πιστεύεις κάτι στον αθλητισμό. Ο κύριος Γκάλης να απαντήσει, γιατί είναι ξέρει περισσότερο από όλους μας. Σε αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου. Δεν μπορείς να μπεις σε έναν αγώνα αν δεν πιστεύεις θα κερδίσεις τον αγώνα. Αλλιώς μην μπαίνεις καθόλου. Εκεί ξεχωρίζουν οι ηγέτες, οι αθλητές. Αυτός που αν είσαι φοβισμένος, τι πιθανότητες έχεις να κερδίσεις έναν αγώνα. Εγώ πίστευα σε κάθε αγώνα θα τον κερδίσουμε. Πίστευα ότι δεν θα χάσω σουτ, είναι κάτι που δεν γίνεται. Αλλά εγώ πίστευα ότι δεν θα χάσω σουτ. Άσχετα αν χάνει σουτ. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου και πρέπει να το έχεις σε όλη την καριέρα σου και σε όλη τη ζωή σου. Όχι μόνο στον αθλητισμό, σε ό,τι κάνεις. Πρέπει να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και να το αγαπάς. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα παιχνίδι που να φοβηθήκατε, κανέναν αντίπαλο που να φοβηθήκατε, ακόμη και αν ήταν 2-14, ξέρω εγώ. Κοίτα, έχω πει παλιά, να φοβηθώ όχι. Να νιώθω τις πεταλούδες που λέμε πριν τον αγώνα στο στομάχι σου, αυτό νομίζω όλοι οι αθλητές έχουν μια νευρικότητα πριν από τον αγώνα. Άμα ρωτήσεις αθλητή θα καταλάβει όταν λέω πεταλούδες. Δίπλα. Να φοβηθώ όχι. Έτσι όπως τα λέει ο κύριος Γκάλης. Εγώ κάθομαι απλά και σας παρακολουθώ. Μιλήστε. Επειδή είστε ένας natural athlete, έτσι, είχα πάντα μια απορία. Με το ποδόσφαιρο θα μπορούσατε να ασχοληθείτε ποτέ. Σας αρέσει να βλέπετε ή έχετε παίξει ποτέ, ξέρω εγώ, ανταλλάξετε καμία πάσα με κανένα φίλο. Αυτό εννοώ. Και δεν το μάθαμε ποτέ. Κοίτα, παλιά πήγαινα σε καμιά προπόνηση του Άρη και είπα κιόλας όταν έπαιζα τότε να συμμετέχω και στην προπόνηση. Για πλάκα, όχι για να ασχοληθώ. Εντάξει, είναι ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο, δεν το αλλάζω για τον μπάσκετ. Ο καθένας το δικό του. Φαντάζομαι με τα τόσα βάρη που κάνατε στα πόδια θα είχατε ένα από τα πιο δυνατά σουτ στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό σας εξυπηρετούσε για να κρατιέστε στον αέρα στα άλματα που κάνατε. Το 2004 το θυμάστε, κύριε Γκάλη, την εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου, αυτό που επικρατούσε τότε στη χώρα, τον παζουρλισμό. Πού σας είχε βρει, ήσασταν εδώ, ήσασταν Ελλάδα, είχατε πάει τίποτα. Εγώ είχα camp τότε, ήμουνα στη Χαλκιδική, είχα την κατασκήνωση. Και το έβλαπα με τα παιδιά στην κατασκήνωση και ρίξαμε μεγάλο πανηγύρι μετά από τον αγώνα. Θυμόμαστε τις στιγμές που έχουμε πάρει πρωταθλήματα, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Εγώ το 87 ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη και όπως έγινε και το 2004, έτσι και εκεί ήμασταν όλοι στους δρόμους. Ναι. Και έχω και άγχος τώρα που σας έχω απέναντι και δεν μπορώ να σας ρωτήσω τίποτα. Είναι. αυτό που ξεχωρίζει και κάνει ενδιαφέρουσα περίπτωση ένα πρωταθλητή, κύριε Γκάλη, το περιγράψατε πριν. Τελικά είναι πιο εύκολο να παίζεις με τα χέρια ή με τα πόδια, γιατί έχω τώρα δύο μαέστρους της μπάλας και με τα χέρια και με τα πόδια. Πιο εύκολα. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι... Κοίτα, σε όλα τα αθλήματα θέλει και χέρια και πόδια. Άρα... Και μυαλό. Θα πρέπει να μπορείς να χειρίζεσαι και τα δύο. Και τα δύο. Σήμερα... Τι, ναι, θες, παρακαλώ. Σήμερα σας βρίσκουμε σε μια εκδήλωση παρουσίαση ενός βιβλίου του φίλου σας του Στάθη Ρούσου. Μίλαμε το λογιστή σου είναι ο τίτλος. Ναι. Και από την παρουσίαση εκεί συμπεραίνουμε για μια ακόμη φορά ότι οι φιλίες στη ζωή σας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κοίτα, ο Στάθης είναι φίλος πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και τον είπα, παρόλο που η κόρη μου είχε γενέθλια, διάλεξα να έρθω εδώ να σε τιμήσω, χάρηκε πολύ και από τα καλύτερα παιδιά και σωστός επαγγελματίας. Κύριε Γκάλη, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή σας και στην κόρη σας σε αυτό που κάνει. Ναι, φυσικά. Και να έχει επιτυχίες. Φαντάζομαι ότι αυτή έχει τη φλόγα του πρωταθλητισμού μέσα της. Κάτι θα έχει πάρει από εσάς. Το βλέπετε. Ναι. Της αρέσει, ναι. Ταιριάζει. Να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλει να χάνει.